Το να περιορίσουμε τις μετακινήσεις ίσως είναι ο πιο προφανής τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη. Ωστόσο, πρακτικά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς μπορούν να οδηγήσουν τα οχήματά τους οικονομικότερα. Τέλος, εκεί που έφτασε το πετρέλαιο δεν γίνεται τίποτα. Θα το πληρώσουμε και θα τα σταματήσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να πηγαίνεις αργά. Να μην ανεβαίνεις στροφές πάνω από τις 2.500, κάτω από τις 2.500 και πολύ λιγότερο. Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι η ταχύτητα των 90 χιλιόμετρων την ώρα είναι καλύτερη για την αποδοτικότητα των καυσίμων. Πρόκειται όμως για μύθο. Στην πραγματικότητα, η ιδανική ταχύτητα εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του αυτοκινήτου, εντοπίζεται κάπου μεταξύ 70 και 80 χιλιόμετρων και επίσης είναι συνάρτηση του δρόμου και της κίνησης σε αυτόν στον οποίο κινούμαστε. Λίγο χαμηλές στροφές, όχι γκάζι, όχι απότομες κινήσεις, όχι επιθετική οδήγηση. Όχι πολύ γκάζι τώρα το καλοκαίρι. Το γκάζι παίζει ρόλο πως το πατάμε. Από την άλλη, τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν περισσότερο θέμα όταν τα πηγαίνει σιγά σιγά και μπουκώνουν. Το air condition και όπως το κάνεις, παράθυρα ανοιχτά. Πρόκειται για μια σωστή συμβουλή που όμως δεν βοηθά πάντα, ειδικά αν κινείται κανείς με μεγάλη ταχύτητα και εναλλακτικά ανοίγει τα παράθυρα του οχήματος. Η λειτουργία του κλιματισμού του αυτοκινήτου ανεβάζει την κατανάλωση έως και 10%. Το να ανοίξετε το παράθυρο είναι οικονομικότερο, όμως η αντίσταση του αέρα σημαίνει ότι η μηχανή του αυτοκινήτου πρέπει να δουλέψει περισσότερο για να φτάσετε στην ίδια ταχύτητα. Και το κλιματιστικό παίζει ρόλο. Το air condition, εκτός ότι καίει πολύ κάψιμο, επηρεάζει το αυτοκίνητο πάρα πολύ. Το κουράζει δηλαδή. Και σε αναγκάζει να ανεβάζει στροφές. Και σε αναγκάζει να ανεβάζει στροφές, ναι, γιατί το air conditioner δουλεύει πιο ψηλά. Το να οδηγεί κανείς στην νεκρά ταχύτητα ή πατώντας το συμπλέκτη δεν ενδείκνυται. Εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, δεν εξοικονομεί απαραίτητα χρήματα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα εξάλλου έχουν ηλεκτρικά συστήματα που κόβουν την παροχή καυσίμου όποτε κανείς βγάζει το πόδι του από τον γκάζι. Το cruise control, το κουμπί δηλαδή που κρατά το αυτοκίνητο σε μια σταθερή ταχύτητα χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να πατά τον γκάζι, θεωρείται ένας καλός τρόπος να εξοικονομήσει κανείς καύσιμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μέσα στην πόλη. Μια πραγματικότητα την οποία δεν λαμβάνουμε υπόψη τις περισσότερες φορές. Τα ξεφούσκωτα ελαστικά καταναλώνουν περισσότερη βενζίνη, γι' αυτό και πρέπει να τα τσεκάρετε τακτικά, ειδικά πριν ξεκινήσετε για κάποια μεγάλη διαδρομή. Γενικότερα θυμηθείτε ότι όσο πιο ελαφρύ είναι το όχημά σας, τόσο λιγότερο καίει. Εάν έχετε περιττό βάρος στο πορπαγκάζ, είναι καλύτερο να το απομακρύνετε.